δεν ξέρω, σε θαυμάζω πάρα πολύ. Και σαν ηθοποιό, αλλά και. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σαν γυναίκα μου αρέσει η στάση σου σε όλα τα θέματα και πώς θα αντιμετωπίζεις μέχρι στιγμής. Μιλτό Αλικάκι, όπως καταλάβατε. Μιλτό, καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Επίτρεψέ μας πριν πάμε στα θεατρικά σου και στα υπόλοιπα ενδιαφέροντά σου τη ζωή σου. Επειδή τώρα σε έχει συνδέσει ο κόσμος τηλεοπτικά με μια πολύ μεγάλη επιτυχία που και εσένα σε έχει στιγματίσει, επειδή μου μιλάω για την Αναστασία και χάσαμε προχθές τον έκτον συμπροταγωνιστό σου, τότε το Μινά Χατζησάβα. Και εσύ είχες ξανασυνεργαστεί με τον Μινά έκτοτε ή όχι, ή μόνο στην ταινία είχατε παίξει αυτό το σύριαλ? Είχαμε δουλέψει στον Απόντα μαζί. Νομίζω ότι δεν ξαναβλέψαμε μαζί ποτέ. Τι άνθρωπος ήταν? Αυτό το θέμα θέλω να σου πω κάτι. Λυπάμαι πάρα πολύ για το θάνατο του Μινά. Παρ' όλα αυτά είναι κάτι που δεν θα ήθελα να το εκθέσω και να το πολύ συζητήσουμε. Ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος, τα αλήθεια, δεν το λέω επειδή έφυγε. Το μόνο που θέλω να πω ότι είναι κρίμα να θυμόμαστε τους ανθρώπους μόνο όταν χάνονται και να μην τους θυμόμαστε όταν είναι εν ζωή και να μην τους τιμούμε. Θεωρείς ότι δεν, ας πούμε, πήρε την... Όχι, την αγάπη του κόσμου. Αλλήμον, νομίζω ότι όλοι τον εκτιμούν πολύ στο ποιό. Ο Μινάς ήταν ένας πάρα πολύ σπουδαίος ηθοποιός, ο οποίος δούλευε ανελιπώς, έχει ερμηνεύσει απίστευτους ρόλους. Και νομίζω ότι στο χώρο μας και στη δουλειά μας τον αγαπάνε όλοι. Αυτό, εντάξει, δεν θα ήθελα να επεκταθούμε περισσότερο. Ελπίζω να δείξετε κατανόηση σε αυτό. Όχι, απλώς...